Πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα όταν οι δικοί σας άνθρωποι είναι κάπου που νωρίτερα βλέπαμε και τα πλάνα τα οποία δείχνουν την μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει. Έχουν φύγει πολλοί τεσσάρων άρρωστα αυτοκίνητα και υπάρχει και τα πλάνα αυτά που δείχναμε με τις επιδρομές από αέρος. Μιλήσατε μαζί τους, επικοινωνήσατε? Τους πήρα τηλέφωνο τώρα. Ναι. Και μου είπαν ότι από τις 5 η ώρα ακούγονται κρίξεις γύρω από το Κίεβο, γιατί έχουμε στρατιωτικές βάσεις πολλές και εκεί ακούγονται κρίξεις. Ας πούμε σχολεία, δουλειές, όλα. Ο δήμαρχος του Κιέβου ζήτησε να παραμείνουν όλοι σπίτια. Η μητέρα μου θα πάει, γιατί είναι υπεύθυνος μιας εταιρείας, οπότε πρέπει να πάει. Αλλά γενικά όλοι οι υπάλληλοι παραμένουν σπίτια και εντάξει, δεν πανικοβάλλονται, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει, οπότε γενικά πάσαμε λίγο σοκ, θα έλεγα. Και η δική μου βασικά, τα αδέρφια μου, μάλλον θα πάνε στο χωριό της γιαγιάς μου που είναι λίγο έξω από το Κίεβο. Αλλά δεν ξέρουν πώς, γιατί κλείνουν όλα, τελωνία, σύνορα, όλα. Δεν ξέρουν αν μπορούν να πάνε, μπορέσουν να πάνε τελικά. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσοι φεύγουν από το Κίεβο, προς τα πού πηγαίνουν? Μπροστά που έχουμε έξω από το Κίεβο, 120 χιλιόμετρα δηλαδή, ένα χωριό που μένει η γιαγιά μου. Και αν είναι θα πάνε εκεί για αρχή, μόνο η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Ο πατέρας μου σίγουρα θα μείνει σπίτι, γιατί είναι και υποχρεωμένος, δηλαδή σε περίπτωση που γίνει όντως εισβολή κλπ. Είναι υποχρεωμένος να μείνει και να πολεμήσει. Ναι. Η μητέρα μου δεν ξέρω ακόμη, μπορεί να μείνει με τον πατέρα, δεν ξέρω. Αλλά τα αδέρφια μου σίγουρα αν είναι για αρχή θα πάνε το χωριό της γιαγιάς και θα προσπαθήσουν να έρθουν σε μένα, τουλάχιστον για αρχή να παραμείνουν. Εσείς που βρίσκεστε? Γιατί τα σύνορα εναέριος χώρος έχει κλείσει, τώρα μάλλον θα κλείσουν και γενικά τα σύνορα με την Ουκρανία. Εσείς είστε εδώ στην Ελλάδα, πώς θα έρθουν τα αδέλφια σας? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Είστε εδώ στην Ελλάδα, κυρία Μπαντούρα, σωστά? Ναι. Τα αδέλφια σας, μας λέτε, θα φύγουν από το Κίεβο, ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 5 που άρχισαν οι επιδρομές από αέρος και θα πάνε στο χωριό της γιαγιάς σας που είναι περίπου στα 120 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να έρθουν εδώ. Έχετε ήδη κάνει κάποιες επαφές με την πρεσβεία ή με κάποιον τρόπο να δείτε πώς μπορεί αυτό να συμβεί? Διότι η μητέρα σας θα μείνει πιθανότατα στο Κίεβο αφού ο μπαμπάς σας πρέπει να πάει για να εργαστεί. Και να καταλάβω μια κατάσταση που θα πρέπει και εσείς από την Ελλάδα ενδεχομένως να βρείτε τρόπο να τους βοηθήσετε. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα με την πρεσβεία γιατί είναι 7 το πρωί, αλλά επειδή έχουμε άμεση επαφή με την πρεσβεία, θα μάθουμε σίγουρα πώς θα γίνει η διαδικασία. Αλλά αν κλείσουν τα σύνορα, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να φύγει. Σωστά. Δηλαδή, αυτό. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα γίνει. Είναι αυτό που μας έλεγε και η κυρία, κυρία Ντόμπρα από την Μαριούπολη, ότι δεν ξέρετε καλά-καλά τι θα γίνει στην επόμενη ώρα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, είχατε προετοιμαστεί γι' αυτό, διότι το ακούγαμε, το έλεγαν από την Αμερική, ότι ο Πούτιν θα φτάσει μέχρι και το Κίεβο. Είχατε προετοιμαστεί ή πιστεύατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, τουλάχιστον ας πούμε η δική μου, η οικογένειά μου έχουν την τάση να πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι απλά να φοβηθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν θα γίνει ας πούμε ένας πόλεμος παντού στην χώρα. Αλλά δηλαδή πώς μπορείς να είσαι προετοιμασμένος? Απλά έχουν μαζέψει τα χαρτιά, λεφτά ας πούμε, τέτοια πράγματα. Αλλά θα μείνουν να πολεμήσουν γιατί τώρα μιλάμε για ζήτημα ας πούμε ανεξαρτησίας μιας χώρας. Είπατε ότι ο μπαμπάς σας θα μείνει να πολεμήσει αν χρειαστεί. Βεβαίως, ναι. Είπε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει, γιατί εντάξει, εδώ είναι ζήτημα, καταλαβαίνετε. Ένας πόλεμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα και φοβάσαι και γενικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι η χώρα σου και πρέπει να προστατεύσεις το σπίτι σου, την πατρίδα.